Δύο πυροσβέστες και μία νοσηλεύτρια εκτός υπηρεσίας κατάφεραν τις προηγούμενες ημέρες ένα περιστατικό που καρδιοκτύπησε τους πάντες στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας να σώσουν ένα βρέφος που είχε χάσει τις αισθήσεις του. Η ξεχωριστή τους κίνηση και προσφορά αναγνωρίστηκε και από τον Δήμο, στην θέσπιση ενός βραβείου κοινωνικής προσφοράς, το οποίο πλέον θα δίδεται σε πολίτη ή πολίτες οι οποίοι βοηθούν τον συνάνθρωπο. Τη σημασία λοιπόν που έχουν οι πρώτες βοήθειες τη ζήσαμε πριν από λίγες μέρες, όταν μητέρα μαζί με το παιδί της στην κεντρική πλατεία, το παιδί σταμάτησε να αναπνέει και είμαστε τυχεροί γιατί σε εκείνο το σημείο βρέθηκαν τρεις συμπολίτες μας οι οποίοι βοήθησαν και το παιδί επανήλθε στη ζωή και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και αισθανόμαστε περήφανοι για εσάς. Συγκινημένοι, οι δύο πυροσβέστες Πέτρος Κουμούνδρος και Εφη Χριστοπούλου και η νοσηλεύτρια Γιώτα Χριστοπούλου παρέλαβαν το βραβείο κοινωνικής προσφοράς. Μακάρι να γίνουμε παράδειγμα και για τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί και εγώ πρόσφατα τα είχα. Επειδή σε αυτό το κτίριο εδώ πέρα έχω πάρει τις πρώτες μου νοσηλευτικές, γιατί εδώ τελείωσα τη σχολή. Ωραία. Και από εδώ ξεκίνησα. Και πρόσφατα είχα ξανά θυμηθεί, λόγω του, όπως κάνετε και εσείς εδώ την εκδήλωση, είχε γίνει και στην Κυπαρισία, από το ΕΚΑΒ Κυπαρισίας, τον χειμώνα. Οπότε τα είχα και λίγο πιο πρόσφατα και λόγω της εμπειρίας των 26 χρόνων που είμαι μέσα σε αυτούς τους χώρους. Έχω βοηθήσει πολύ κόσμο μέσα κατά τη διάρκεια της θητείας μου, αλλά πρώτη φορά κλήθηκα εκτός υπηρεσίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερα, ήταν και ένα μωράκι 42 ημερών, το οποίο εγώ δεν έχω εμπειρία σε αυτά τα μωρά, είμαι σε πιο μεγάλους ασθενείς. Και θέλω να παροτρύνω και τον υπόλοιπο κόσμο να το κάνει. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Καλαμάτας στάθηκε και στις ενέργειες οι οποίες γίνονται, με την τοποθέτηση ολοένα και περισσότερων εξωτερικών απεινιδωτών, αλλά και την επιμόρφωση στους εργαζόμενους. Για το Δήμο Καλαμάτας, τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την πρόληψη αποτελούν προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, ως Δήμος Καλαμάτας, είχαμε προγραμματίσει ένα σεμινάριο ΚΑΡΠΑ για τους υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας και μάλιστα σε ώρα εργασίας. Αλλά εκτός από αυτό, σε ζητήματα δηλαδή κατά αναπτυξιακής αναζωογόνησης, αλλά εκτός από αυτό, ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε ήδη προμηθευτεί 17 απεινιδωτές και πρόσφατα προμηθευτήκαμε άλλους 10, το οποίο τους διαθέτουμε σε χώρους αθλητικούς και χώρους πολυσύγναστους. Συγχρόνως έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε σειρά από ενημερωτικά σεμινάρια και επιστοποιήσεις για να μπορέσουν οι περισσότεροι συμπολίτες μας να γνωρίζουν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες.